είναι μωρέμια εσπίδας ο Μανούσος. Ποιος Μανούσος? Ήρθα λες μωρέ κουτά, ποιος Μανούσος λέει. Ο Μανούσος ο εφοπλιστής είναι σάμπλουτος. Κλειδοποίησε με πως θα έρθει να μείνει στο ξενοδοχείο μας λίγες μέρες. Μόνο που θέλει επαέ η παραμονή του να μείνει μυστική. Για τα μυστική βρεμά. Κατέβα μωρέ σύντου για τα μυστική. Αυτός κατέβει. Βέβαια. Τον αφού κατέβω σύμφη κοπέλη μου είναι πως η τράπεζα όπου να είναι θα μας βγάλει στο σπυρί το σπίτι μας. Βέβαια, εγώ λέω με το μυαλό μου να φιλοξενήσουμε με το Μανούσο δωρεάν στο ξενοδοχείο, να τον περιποιηθούμενε όσο πιο καλά μπορούμενε. Και σιγά σιγά με τις μέρες θα του ζητήξω και ένα μικρό δάνειο και έχει ο Θεός. Τι να το κάνει μόνο. Είμαι όμως τετραπέραντη. Αχ, μωρέ, καημό μωρέ το έχω. Καημό το έχω που δεν μου μοιάζες. Πάντα σύρφη κοπέλη μου το γυναικείο μυαλό πάει μπροστά από το ανδρικό. Το γυναικείο μυαλό παίρνει στροφές μπροστά. Και το αντρικό μυαλό παίρνει. Παίρνει κι αυτό στροφές. Αλλά ο χένο πίσω. Αντελά, λάτε να υποκλήσεις όλο το προσωπικό να είναι έτοιμοι να υποδεχτούνε το Μανούσο. Λάτε, αλλά ξέχασα μωρέσι. Ποιο προσωπικό όλους απολύσαμε. Το προσωπικό ήμασταν εμείς οι δυο. Αφού δεν έχουμε να παράδες να ψηφλερώσουμε. Λοιπόν, μα ξύπη κοπέλη μου, αχ να σου πω, θα τον υποδεχτείς με μεγάλη ευγένεια. Ακούστε, σε σένα τα πίνω, σάκου, εγώ πάνω ξαπλώ σου για την πόλη. Τον είδω πω καλό μου, ο πατέρα μου. Αχ, γέρασε και δεν μπορώ πιο να κάνω πράγμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι ο Μανούσος, ο εφοπλιστής, και σας ειδοποίησα πως θέλω να μείνω λίγες μέρες στο ξενοδοχείο σας. Μου κρατήσατε δωμάτιο. Βεβαίως, κύριε εφοπλιστά μου. Α, μην ξεχάσω την κούτα με το χρυσάφι. Το χρυσάφι? Ναι, μέσα σε αυτή την κούτα έχω το χρυσάφι. Περάστε να υπογράψετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταλες, Μασίφη, ήταλες, Ναι, μόνο, ναι. Και έχει ο εφοπλιστής μαζί του μια κούτα με χρυσάφι. Ναι, σου λέω. Και την έχει μαζί του στο δωμάτιό του. Ναι, μάνα, ναι. Όσο να είναι ο Θεός, άκουσε ο Θεός τις προσευχές μου κι είδανε τις ανάγκες μας. Σύμφι, έχω κοπέλη μου μια διέστηση πως θα σώσαμε το σπίτι μας από την τράπεζα. Κατάλαβες, κούλα, ο συνεταιρισμός που έχουμε κάνει πρέπει να προχωρήσει. Και βέβαια θα προχωρήσει. Εδώ και τόσες μέρες είναι σε αυτό το ξενοδοχείο που κλειστεί ο Μανούσος. Ναι, και έχει μαζί του μια κούτα γεμάτη χρυσάφι. Σκέψου, Κατερίνα. Μια κούτα γεμάτη χρυσάφι. Πώς καλή ώρα την κουβαλάει μαζί του, δεν είναι βαρέ. Βαρέ, ξεβαρέ, κουβαλίδια. Πώς θα μπορέσουμε να του τη φάμενε. Μη ρωτάς, να είστε σίγουροι πώς θα του τη φάμενε. Αρκεί πρώτα να οργανωθούμε. Πώς? Θα δράσει μία-μία χωριστά. Μα μωρή κούλα, ο άνθρωπος είναι φορτασμένος από γυναίκες, εφοπλιστής είναι. Μπορεί αυτός να είναι εφοπλιστής, αλλά και εμείς είμαστε γυναίκες. Μπορεί αυτός να έχει πάρα πολλά λεφτά, αλλά και εμείς έχουμε τα γυναικεία μυαλά μας. Έμαθες ποιο δωμάτιο μένει. Και βέβαια, μένει στο 17. Εγώ θα μείνω στο 18 και εσύ στο 19. Στο δωμάτιο 17 ο Μανούσος μαζί με μια κούτα γεμάτη χρυσάφι. Μια κούτα γεμάτη χρυσάφι. Ανάθεμα, κουράστηκα σήμερα στη χώρα. Κάτσε με ρωτάνε πέ. Υπνοτήριο. Κάτσε να δω, έχω παράδες. Α, έχω. Να πω μέσα να κοιμηθώ λιγάκι. Έτσι άμα να νιώσω κι εγώ μια φορά σαν άνθρωπο. Συνέχεια να κοιμούμε στο αχυρένιο στρώμα του σπιτιού. Να κοιμηθώ και στο φουφουλένιο του υπνοτηρίου. Άντε να πω, άντε. Να δύο κοπελιές εκεί. Ήταν κάντε με κοπελιές μου, καλά άντε. Αμάν Μανούσος, ο Μανούσος. Χαίρομαι με κοπελιές μου που με υποδεχτήκετε τσα όμορφα. Μα δε με λένε Μανούσο, Μανολιό με λένε. Θα μου πείτε βέβαια, τα δυο ονόματα αρχίζουν από μου και τσα εμπερδευτήκετε. Δεν μας εφανερώνει το όνομα του, χώνει το. Είδες τη διαμονή του επαένει μυστική, είδες πως θέλει μεταμφιεστεί. Θα ρίπου όσο τον εγνωρίζαμε. Κάνει λάθος όμως, γιατί με τη μουστάκα που έει, αναγνωρίζεται από χιλιόμετρα μακριά. Μα είναι τα λέτε, βρε κοπελιές, μην τα λέτε. Κουτσομπολεύετε.
Δεν σας αρέσει η φορεσά μου, ε? Είδαμε, κύριε Μανούσο, μας αρέσει και μάλιστα πάρα πολύ. Ε, ναι, αλλά σας επιμένετε να με λέτε Μανούσο. Είπαμε, Μανολιό με λένε, Μανολιό να με λέτε. Ε, αφού επιμένετε, κύριε Μανούσο, να σας λέμε Μανολιό. Κύριε Μανούσο, πρέπει το παιδιά μου να με νευρώσει, θα σας ακούς. Καλά, καλά, θα σας λέμε Μανολιό. Έτσι, μπράβο, Μανολιό. Λοιπόν, κύριε Μανολιό, θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Και εγώ θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Κοπελιές μου, να μην παρεξηγηθούμε, ναι. Αν είναι πρόταση γάμου, θα σας απογοητεύσω γιατί είμαι λογοδοσμένος. Όχι γάμου προς Θεού. Όχι γάμου προς Θεού. Προς Θεού. Είδα πρόταση, πέστε μου, ε. Να σας φιλοξενήσω στο δωμάτιό μου, να μην είστε μοναχός σας. Να σας φιλοξενήσω στο δωμάτιό μου, να μην είστε μοναχός σας. Να είστε καλά, μωρέ κοπελιές μου, να είστε καλά. Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω την αγάπη σας και τη φιλοξενία σας. Βέβαια, πάντα μου το λέγανε πως τα υπνοτήρια υπάρχει. Ποια υπνοτήρια, α, στα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία, ναι. Πως υπάρχει πάντα στα ξενοδοχεία μεγάλη περιποίηση και φιλοξενία, αλλά δεν το πίστευα. Λοιπόν, κάθετε στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, θα έρθετε στο δωμάτιό μου. Κοπελιές μου, μα για να λέτε, θα έρθετε. Πολλοί μας τον είπα, μοναχούν μου, λέτε, θα έρθεις στο δωμάτιό μου, θα έρθεις. Λέγε, θα έρθεις. Ναι, να έρθω θέλει, μαρκοπελιά μου, να έρθω θέλει. Ωραία, λοιπόν, απόψε θα σε φιλοξενήσει η Κατερίνα στο δωματιό της, ναι. Και εγώ αύριο στο δικό μου. Να είστε καλά, μαρκοπελιές μου, να είστε καλά. Ποτές μου, ποτές μου, δεν θα ξεχάσω την αγάπη σας και τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Μαλουλιά, μα τι να είστε μόνοι σας σε ένα δωμάτιο. Να είστε καλά, μαρκοπελιά μου. Τώρα πάμε, κύριε Μαλουλιά. Ενθουσιασμένος είμαι, μωρή κοπελιά μου. Είμαι λες κοπελιά σου, είναι για με Κατερίνα. Να σε λέω δηλαδή Κατερινιό, ε. Έτσι, μπράβο, έλα κάτι κοντά μου. Όχι, όχι, καλά κάθομαι και πάει που κάθομαι. Για τα μωρέ Μανολιό, δεν σ' αρέσουν οι γυναίκες. Ιντά, αν δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες, ποιοι θα μ' αρέσουν, οι άντρες. Γι' αυτό σου λέει, έλα κάθομαι στο κρεβάτι. Ιντά γίνεται, μωρέ πάει. Και εμείς ενέγγυς εμάς εις πειρασμόν. Άφησε τα εις ενέγγυς και έλα κατά μου. Μα ιντά γίνεται, μωρέ πάει. Ανακάτεχα πως στα ξενοδοχεία υπήρχε μια τέτοια περιποίηση, θα λάχομαι πιο τακτικά. Κοπελάρα μου, κοπελάρα. Σιγά σιγά, Μανολιό, αφού πες πως είσαι λογοδοσμένος. Είναι όμορφη η αραβωνιάρα σου. Η αραβωνιάρα μου είναι όμορφη. Μωρή στο διέλο, χαρά στην ομορφάδα. Σαν τη δικιά σου ομορφάδα, δεν έχει. Θα γεννώ δικιά σου μόνο αν. Είδα, αν ξαποστείλω την αραβωνιάρα μου, μωρή στο διέλο, να πάει χαρά στη γυναίκα. Ναι, αλλά πρέπει να κάνει κάτι άλλο για να γεννώ δικιά σου. Του χεριού μου τον έχω. Είδα άλλο, μωρή πες μου, θέλω να πέσω στη φωτιά να καώ, ε. Όχι, στη φωτιά μην πέσεις, αλλά. Αλλά είδα, να σου φαγώ μπροστά σου, ε. Μα είδα κουταμάρες μου λες, του χεριού μου τον έχω. Θέλω να μου πεις για την κούτα. Ποια κούτα? Πονηρούλικας, πως δεν γατέζεται. Μη μωρή, για την καρδιαλιούμε. Για την κούτα, την ωραία την κούτα που κάτι ωραίο και ακριβό κρύβει μέσα. Για την κούτα, την ωραία την κούτα που κάτι ωραίο και ακριβό κρύβει μέσα. Για αυτή πες μου, πού την έχεις? Μπουνταλού μου φαίνεται. Αλλά ο μπουνταλάς θέλει πιο μπουνταλά. Για την κούτα. Ναι, για την κούτα θα μου πεις. Για την κούτα. Ναι. Η κούτα. Η κούτα. Κοπελιά μου. Κοπελιά μου, Κατερινιό. Έλα. Πες μου, πες μου και γίνομαι δικιά. Έλα, να σ' αγκαλιάσω κι ας την κούτα. Αλλά δεν θα μου πεις για την κούτα. Η κούτα. Πού βρίσκεται εκείνη να η κούτα. Έλα, μαρτιάσουνε στο διάλο να πάει για κούτα. Εγώ θα σ' αγκαλιάσω. Θα μου πεις πρώτα για την κούτα. Είναι για την κούτα, δηλαδή. Πού βρίσκεται εκείνη η κούτα. Στο χωριό! Στο χωριό είναι! Να της λέω θέλει και εγώ τροζάδες, μπας και πει το νερό στα βλάχια. Ναι, μπρος, στο χωριό! Στο χωριό είναι, θα με πάω να πάνε την τότη κούτα! Να σε πάω να τη δεις! Να σε πάω, να σε πάω, να σε πάω! Μάτρα, άντε, γιατί με κέντησες, με κέντησες, με κέντησες και κέρχομαι! Ω, το κύριο Μανολιό! Μα τι λέτε, Δεσποινίσμο! Μανολιό, πώς άλλαξες έτσι? Α, τι λέτε, Δεσποινίσμο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι λέτε? Έλα, έλα, κάνεις πως με ξεχνάς. Μα καλά βρες τα παλιά σου και βρες άλλα. Α, τι λέτε, Δεσποινίσμο, με γνωρίζετε? Και βέβαια σε γνωρίζω, Μανολιός δεν είσαι. Δηλαδή, όχι ακριβώς ο Μανολιός, είσαι όλος που θέλει να τον φωνάσουν, Μανολιό. Δεσποινίσμο, ξέρετε ποιος είμαι, ε? Μα εγώ ξέρω καλά ποιος είσαι, αλλά εσύ μου τα λες συνέχεια, ποτέ μου τα λες άσπρα, ποτέ μαύρα. Ακούστε, Δεσποινίσμο, ούτε τα μαύρα καταλαβαίνω, ούτε τα άσπρα. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Α, όχι, να μην σηκώσεις ψηλά τα χέρια, θέλω μόνο να παραδεχθείς ότι είσαι ο άλλος που θέλει να τον φωνάσουν, Μανολιό. Ο άλλος, ποιος άλλος? Μα είστε τρελοί, Δεσποινίσμο. Το όνομά μου είναι Μανούσος και είμαι εφοπλιστής. Μωρέ, αυτό το ξέρω καλά. Εσύ δεν σε φωνάζει ο Μανολιό. Μα τι λέτε, Δεσποινίσμο, δεν καταλαβαίνω τίποτα, καταλαβαίνω.
Κύριε Μανολιό, δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στο δωμάτιό μου να συνεχίσουμε και τη συζήτησή μας. Είστε μόνος όταν σας κάνω λιγάκι στρούφια. Να σας πω, δεσποινής μου, ήρθα να ερεμήσω μερικές μέρες σε αυτό το ξενοδοχείο. Δηλαδή, δεν θέλετε την παρέα μου? Όχι, το αντίθετο. Η παρουσία σας νομίζω πως θα με ηρεμήσει περισσότερο και θα με κάνει ευτυχισμένη. Α, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Πάμε, ελάτε, ελάτε. Περάστε. Αν ήμουν ποιητής, θα έγραφα ποίηματα για τα μάτια σας, τα μαλλιά σας, τα μικρά βελουδένια χεράκια σας, το γλυκό χαμογελό σας. Δεν είστε όμως. Δυστυχώς όχι. Είστε όμως εποπλιστής. Αχ, καλέ μου άγγελε, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Κι εγώ έχω τα λεφτά, αλλά την ευτυχία την ένιωσα μόλις με πλησιάσατε εσείς. Πόσο ευτυχισμένη με κάνετε που ακούω αυτά τα λόγια από τα χείλη σας. Καλέ μου άγγελε, εσύ με κάνεις ευτυχισμένο. Εσύ τάραξες τα νερά της πεζής ζωής μου. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, αγάπη μου, αν φυσικά μου επιτρέπεις να σε λέω έτσι. Αγάπη, αγάπη. Πόσο όμορφα το λες. Μα ρώτα με, τι θέλεις. Ήθελα να σε ρωτήσω για την κούτα σου. Α, για την κούτα. Για την κούτα που έχω μέσα το χρυσάφι, Α, ώστε αλήθεια, το χρυσάφι έχετε μέσα στην κούτα. Μα γιατί, Άγγελε, σας φαίνεται τόσο περίεργο. Ναι, το χρυσάφι έχω μέσα στην κούτα. Κοπελιά μου, Κατερνιού, ευχαριστώ σε για τη νύχτα που μου χάρισες. Και εγώ, Μανολιό, σε ευχαριστώ για την κούτα που θα μου χαρίσεις. Να τα πάλι κούτα, ήθελα και να κάτω χαμάρ, Κατερνιού, ποια κούτα, ποια κούτα. Πάλι τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Να κούτα έκανα χθες το βράδυ, κούτα είναι στο χωριό. Ναι, η κούτα είναι στο χωριό. Ναι, Μανούσο, πριν λίγο δεν σε άφησα στο δωμάτιο. Πότε πρόλαβες και άλλαξες και κατέβηκες? Άντε πάλι, η μια με την κούτα και η άλλη με το Μανούσο. Ήντα λες, μωρέ κοπελιά μου, ήντα λες, Κούλα, κάνω αυτό, ποιο δωμάτιο λες, αφού ο Μανολιός ήταν συνέχεια μαζί μου. Καλά. Αχ, Κατέρνα, να ξέρεις πόσο ωραία περάσαμε χθες το βράδυ με το Μανούσο. Αγάπη μου. Αγάπη σου. Αγάπη μου να με λες για την Ιλκάδικα. Αλλά είπαμε, δεν με λένε Μανούσο. Μανολιό με λένε. Τζουτζούκο, μίλα τώρα, τι Μανολιό. Αφού όλο το βράδυ σου έλεγα Μανούσο, αγάπη μου και τρελενόσουνα. Μου έλεγες εμένα Μανούσο, αγάπη μου και εμένα μου τα άλλα. Ναι, εσένα. Μα ήθελε και να χάτεγα, είδα κόλπο είναι τούτονα. Γιατί αλλάζει συνέχεια ρούχα, ποιον πας να μπερδέψεις. Κούλα μου, φαίνεται πως στο μυαλό σου δεν θα έχει καλά. Μπας και ρίχνει έναν όνειρο τη νύχτα πως ήσουν μαζί του. Όνειρο που να κράτηξε ολόκληρη νύχτα, αποκλείεται. Δεν αποκλείεται καθόλου, αφού ο Μανολιός ήταν συνέχεια μαζί. Να ρώτα και το Μανολιό. Λοιπόν, θα τον ρωτήσω για να σου μείνει το ψέμα. Μη με ρωτήξεις, πιο παιδιά. Μη ρωτήξεις. Θα σου πω μόνο εγώ. Α, την αλήθεια. Όλη τη νύχτα μου την πέρασα από πάει με τον Κατερνιού. Να. Είδες, πράγμα δεν είδα. Ήθελε και να γάτε κάνει τα κόλπο μου σκαρώνεται. Κόλπο, εμείς. Είδα κόλπο. Κι αν ένα κόλπο, την αλήθεια λέμε. Άνθρωπε μου, σε ρωτάω για τελευταία φορά. Πέρασες ή δεν πέρασες τη νύχτα μαζί μου? Όχι, δεν την πέρασα. Πώς το λέει? Όχι. Θα τρελαθώ. Όχι. Με τον ταλούδε έπλεξα, με τον ταλούδε. Πάω να κάνω και τρία φουσούλια και θα ξαναγυρίσω. Πάω στο δωμάτιό μου και θα βουτολιάσω. Θα τρελαθώ. Αγάπη μου. Πήγε να είναι από μπροστά μου. Πράμα. Είπα πήγε από μπροστά μου. Σε παρακαλώ, εξήγησε μου, τι σημαίνει. Ρωτάς, μου δεν λες. Ναι, ρωτώ τη σούκαμα. Γιατί αν σούκαμα κάτι άθελά μου, θέλω να επαναρθώσω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την νύχτα που μου χάρισες. Αφού δεν θα την ξεχάσεις ποτέ, τότε γιατί δεν παραδέχτηκες κάτω τα πάντα? Κάτω? Πού κάτω? Κάνεις πως δεν κατέσαι, άντε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εξήγησέ με, σε παρακαλώ. Είσαι σαν φάντασμα με δύο φορεσιές. Τη μια εμφανίζεσαι με αυτά τα ρούχα και πότε με στολή κριτικού. Κριτικού? Με στολή κριτικού εγώ? Ναι, έτσι. Ήταν δεν θα πετύχει, θα μου σπάσει τα νεύρα μου. Θα σου σπάσω τα νεύρα σου. Σε παρακαλώ, εξήγησέ μου. Πες μου, τι σούκαμα, εξήγησέ μου. Δεν έχω να σου εξηγήσω τίποτα, με κοροϊδεύεις. Να σε κοροϊδέψω εγώ? Μα γιατί, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου. Φύγε, πατεώνα μπροστά μου. Φύγε το δωμάτιό μου, φύγε. Πατεώνα. Ναι, πατεώνα. Και αφού δεν μου εξηγείς, θα φύγω. Αρκετές προσβολές μου έκανες. Μανολιό μου, πω, πάλι τρελή. Αγάπη μου, γιατί άλλαξες ρούχα, συνέχεια θες να μπερδεύεις τον κόσμο. Μα τι λέτε, δεσποινής μου, Κάνεις πως να με γνωρίζεις, κάποιο κόλπο παίζεις. Μετά την νύχτα περάσαμε μαζί, κάνεις τον παλαβό. Ακούστε, δεσποινής μου, αν συνεχίζετε να με ενοχλείτε, θα καλέσω το ασθενοφόρο να σας πάει σε ψυχιατρίο. Σε ψυχιατρίο, κάμε έτσι και τούτο να μ.
Μα βέβαια, έφτασε όλοι οι άντρες. Κάντε το κέφι σας και μετά μας πετάτε. Ασπενής, μ' ακούστε σας παρακαλώ. Ήρθα σε αυτό το ξενοδοχείο να ηρεμήσω. Μα μου φαίνεται πως αντί να ηρεμήσω, θα τρελαθώ. Κάτι σκαρώνεις με την Κατερίνα. Γι' αυτό φέρεσαι όπως φέρεσαι. Λοιπόν, σε ρωτάω για τελευταία φορά, με ποιαν κοιμήθηκες χθες το βράδυ? Με σένα. Μα πάτε να με κουνταλιάσετε. Τώρα για δυο ώρα δεν έλεγες πως κοιμήθηκες μαζί μου. Εγώ χθες βράδυ πέρασα μια εξαίσια νύχτα με την Κούλα. Βέβαια, κρίμα που αυτή δεν θέλει να θυμόμαστε όμορφα αυτές τις στιγμές. Πριν λίγη ώρα έλεγες πως κοιμήθηκες με την Κατερίνα. Πώς θες λοιπόν να θυμάμαι όμορφα αυτές τις στιγμές? Είναι τρελές. Φεύγω, είναι τρελές. Φεύγω. Α, όχι, ξέχασα την Κούτα με το χρυσάφι. Το χρυσάφι. Την Κούτα με το χρυσάφι. Είπες πως η Κούτα είναι στο χωριό. Το χωριό? Ποιο χωριό? Είναι τρελές. Κούλα, μου φαίνεται πως θα αναδιαλύσεις το συνεταιρισμό μας. Φαίνεται πως εσύ πας να το κάνεις. Μου φαίνεται πως κάτι κάνεις με την εφοπλιστή για να φτιάξεις μόνο σου την κουτά με το χρυσάφι. Μα πώς τολμάς να μου λες τέτοια πράγματα? Με κατηγορείς για τις βρώμικες πράξεις που κάνεις εσύ. Βρωμερές πράξεις εγώ. Βρώμα. Κοπελιές, ηρεμήστε μου, ηρεμήστε. Πάλι ήρθες απατεώνα. Πατεώνα. Κοπελιά μου, Κατερνιού, εσύ, για να με λες απατεώνα, ε. Πρέπει πως θες να τα ακούς συνέχεια. Γιατί άλλα που έλεγες για την Κούτα με το χρυσάφι και άλλα σχεδιάζεις με την Κούλα. Για την Κούτα με το χρυσάφι. Με το χρυσάφι. Ποιο χρυσάφι, μωρί, ε. Ποιο χρυσάφι, εσύ λέμε πως την Κούτα με το χρυσάφι είναι στο χωριό. Ναι, μωρί, είπα πως έχω στο χωριό μια κούτα για να σταματήσει να μου λες για κούτες. Αλλά όχι πως έχει μέσα χρυσάφι. Εντάξει, κροβίδια μωρέ έχω και μέσα, για να μου τα τρώνε ποντική. Θα με βουνταλιάσεις. Φοβάσαι να σου πάνε την κούτα με το χρυσάφι και μπερδεύεις τους πάντες και τα πάντα. Με βουνταλούδες έπλεξα, φεύγω. Όλοι. Με βουνταλούδες έπλεξα. Φεύγω. Αμάν, ο Σωσίας. Ο Σωσίας μου. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πράγμα. Μα κι εσύ μπρεσίτεκνη, με κούτες καταλήνες. Καλέ μου φίλε, τι ομοιότητα είναι αυτή που έχουμε, ε? Ομοιότητα λέει, λες κι είμαστε στον Ελίδιμη. Χθες το βράδυ, καλέ μου φίλε, είχες κάποια περιπέτεια με μια κοπέλα. Πράγμα κατή. Σε ρωτώ, πες μου. Ναι. Αυτή η κοπέλα σε ρωτούσε για μια κούτα. Κι αυτό το κατέει. Λέει. Φυσικά δεν θα ξέρεις ποιος είμαι. Δεν το κατέω, σύντεχνη. Είμαι ο μεγάλος εφοπλιστής Μανούσος και ετοιμάζομαι να φύγω από το ξενοδοχείο. Κι εγώ ετοιμάζομαι να φύγω. Δεν θα φύγεις όμως. Γιατί θα σου παραδώσω την κούτα με το χρυσάφι και θα σε παρακαλέσω να τιμωρήσεις τις δύο κυρίες που τόσο εύκολα πρόσφεραν το σώμα τους και τον ερωτά τους για αυτή την κούτα. Και για τα σύντεκνε, δεν του τιμωρείς εσύ, ε? Καταλαβαίνεις, το όνομά μου, δεν θέλω να ξεσπάσει κανένα σκάνδαλο. Άλλωστε, καλέ μου φίλε, θα αμυχθείς. Θα ειδοποιήσω και τη Γριά με το γιο της που έχουν το ξενοδοχείο να λάβουν και αυτή μέρος στο σχέδιο. Λοιπόν, καλέ μου φίλε, έλα μέσα στο δωμάτιό μου να στα εξηγήσω καλύτερα. Εμπρός! Εμπρός! Πάσα από τον δρόμο μου κάνετε! Αμέσως στο διάλογο ανήκες. Έλα! Ναι. Ο εφοπλιστής έφυγε. Να εσύ την κοπέλη μου έφυγε, ναι. Μα μας άφησε τόσα λεπτά μόνο και μόνο για να τιμωρήσω να με τσαπατεώνσες. Σκέψου, μάνα. 5 εκατομμύρια άφηκε σε εμάς, 5 και του Μανολιού. Α, δόξα να είστε μου που υπάρχουν ακόμη ανθρώποι με λεφτά που έχουν ανθρωπιά και δεν τον αρέσει η ατιμία. Μωρέ Σύφλη, με τούτα τα λεφτά σώσαμε το σπίτι μας και δεν θα το φάει η τράπεζα. Σαν ουρανοκατέβατα μας ήρθανε. Άντελα, γλάκα να ειδοποιήσεις τις σουσουράδες να κατεβούν από τα δωμάτια τον. Γλάκα! Γλακώ, αρχίζει η τιμωρία τον έτσι. Ρουφιάνες. Έτσι ακουλέτε, κοπελιές μου. Ώστε ήταν δυο. Και μοιάζανε τόσο να πολύ. Ναι, ήτανε δυο και μοιάζανε τόσο να πολύ. Εδώ ο εφοπλιστής ο Μανούσος έφυγε από το ξενοδοχείο.
μα την κούτα με το χρυσάφι τη χάρισανε στο Μανολιό. Στο Μανολιό. Στο Μανολιό. Στο Μανολιό. Γι' αυτό κακομοίρες μου να τον έχετε εδώ στα όπα όπα. Μη φοβάσαι βρωμόγρια, μα θα τον έχουμε όπα όπα εμείς στο Μανολιό. Χωριά της είναι, θα την τυφάμε εύκολα. Εδώ πια ηρέμησα για την κούτα. Κοπελιές μου, τάξετε μου, τάξετε μου. Πέσα στο Μανολιό, πες μας τα. Αχ, πως μου χαμογέλασαν η τύχη μου. Έφυγε ο Μανούσος ο υποπλιστής και μάφηκε την κούτα με το χρυσάφι. Μεγάλο Μανολιό, εδώ βιώσα πλούσιο. Μόνο πλούσιος. Η κούτα με το χρυσάφι σε έκαμε νεπάμπλουτο. Ναι, μαρκοπελιές μου, αλλά κατέτε τα γίνεται. Τούτη είναι η κούτα, δεν είναι για μένα. Ενά η ζωή μου θα γεμίσει σκοτούρες. Άσε που συνέχεια θα είναι κι αν είσαι ληστής από πίσω μου για να μου την κλέψει. Η ζωή μου θα έχει άγχος. Θα χάσω τον ύπνο μου, δεν είναι αυτά για μένα. Ενά πότε την πλέξα και μια τράπεζα. Σε τράπεζα, απαπαπαπα και συνέχεια ληστείες ακουζώ ή σε τράπεζα. Να πάρεις ένα χρηματοκιβώτιο να την κλειδώσεις μέσα. Όχι, ούτε χρηματοκιβώτιο δεν παίρνω. Δεν κάνει για μένα η κούτα με το χρυσάφι, δεν κάνει. Κάνει όμως για μένα. Για μένα. Θέλετε την αμερικοπηγή, να σας τη χαρίσω. Έτσι εύκολα, μωρέ, έτσι εύκολα. Δεν χρειάζεται πιο να κάνετε μαλαγανιές, να λέτε γλυκόλογα, να τσιτσιδώνεστε πάνω στα κρεβάτια. Έτσι εύκολα βέβαια. Το Μανολιό τσιτσιδώ και αφήνες αγάπη. Ναι, τσιτσιδώθηκες για την κούτα με το χρυσάφι. Κι εγώ όμως αγάπη μου τον εφοπλιστήκε. Έλα, τίμια, άσε. Και εσύ για την κούτα τσιτσιδώθηκες. Λοιπόν, άντεστε μαρκοπελιές, πάρτε την, δικιά σας είναι. Μα τόσο κόπο και αγώνα κάμετε, πάρτε την, άντε. Την θέλεις την κούτα με το χρυσάφι, να ανοίξουμε. Άστενε, βρε. Εγώ θα σας την ανοίξω, μπας και στραβωθείτε έτσι απότομα που θα δείτε το χρυσάφι. Μια στιγμούλα, έλα να δούμε το χρυσάφι.